Υπάρχουν δύο περιπτώσεις, κύριε Σαχίνη. Το ένα είναι να συνεχιστεί ομαλά η παροχή αερίου από τη Ρωσία. Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε δυσκολίες, αλλά θα τα καταφέρουμε. Και εδώ θα συμβάλλει αποφασιστικά η νέα μονάδα της Πτολεμαΐδας 5, η οποία επιτέλους μετά από καθυστέρηση θα μπει σε λειτουργία τις επόμενους μήνες. Χωρίς όμως το αέριο της Ρωσίας, αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί, τότε θα έχουμε πρόβλημα, ίσως και αξεπέραστο, και ίσως να χρειαστούν ελεγχόμενες παροδικές, περιοδικές διακοπές για να το κρατήσουμε. Αυτό... με το σύστημα. Ναι, τώρα τα περί εξοικονόμησης που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Μείωση κατανάλωσης. Ναι. 100 και τα λοιπά. Θεωρώ ότι θα έχουν πολύ περιορισμένο αποτέλεσμα. Είναι σε κάποιον σε ένα βαθμό ατελέσφορα και σε μεγάλο βαθμό εις βάρος της ποιότητας ζωής αλλά και της ασφάλειας. Η εξοικονόμηση είναι ένα στρατηγικό ζήτημα, ιδιαίτερα για την Ελλάδα, και γι' αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με γενναιότερα και ουσιαστικότερα προγράμματα εξοικονομώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και βέβαια να ενεργοποιηθεί το ξεχασμένο εδώ και 4 χρόνια πρόγραμμα Ηλέκτρα για τους φορείς του δημοσίου. Πρέπει να ξέρετε ότι το δημόσιο καταναλώνει το 6% της ενέργειας της χώρας, της ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα λοιπόν είναι ουσιαστικότατο ζήτημα η εξοικονόμηση ενέργειας από τους φορείς του δημοσίου. Α, το ξεχασμένο είπατε. Δεν μιλάει κανείς. Πού το θυμηθήκατε τώρα εσείς? Το ξέρω γιατί προσέξτε να δείτε. Όταν συζητάγαμε για την εποχή που είχα αυτή την υπεύθυνη θέση το ενεργειακό ζήτημα, λέγαμε ότι η εξοικονόμηση, μάλλον η καλύτερη πηγή ενέργειας, η πολυτιμότερη, είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Μάλιστα το έχουν πει και μετά για επικοινωνιακούς λόγους, όμως είναι ουσιαστικό ζήτημα. Όταν καταφέρνουμε να διατηρώντας την ποιότητα ζωής μας, την ασφάλειά μας κτλ. Να καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια, αυτό σημαίνει ότι δρούμε και υπέρ των συμφερόντων των οικονομικών μας, αλλά και υπέρ των συμφερόντων του πλανήτη και της χώρας. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω... Η εξοικονόμηση είναι ένα στρατηγικό ζήτημα. Και όχι να το λέμε συγκυριακά... Συνθηματολογικά λέτε. Ακριβώς πολιτική, ας πούμε, ή για επικοινωνιακούς λόγους, ή για την αντιμετώπιση άλλων καταστάσεων, όπως ο πόλεμος κλπ. Τώρα, κύριε Παναγιωτάκη, γιατί θέλω να πάμε στο τι πρέπει κατά τη γνώμη σας να γίνει, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το όπως λανσαρίστηκε νέο μοντέλο επιδότηση των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος από 1η Οκτώβριο, καταρχάς να σας πω και το ξέρετε, όποιος ανοίγει αυτή τη στιγμή λογαριασμό, αν πρώτα πάθαινε που λέγαμε ανακοπή, τώρα παθαίνει και εγκεφαλικά μαζί. Διότι πολλοί περιμέναν μειώσεις, δεν τις βλέπουν. Και αυτό ισχύει είτε αφορά τα νοικοκυριά, είτε αφορά τις επιχειρήσεις. Όλοι βαράνε το κεφάλι τους. Και υπάρχει και μια επιβράδυνση, από ό,τι πληροφορούμε, στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αυτό λοιπόν με την επιδότηση, το νέο σύστημα, είναι καλύτερο, είναι πάλι τρίκ? Τι γίνεται εδώ και τι πρέπει να καταλάβουμε? Είμαι εντελώς αντίθετος, όπως έχω πει, για το θέμα της επιδότησης. Είναι σε τελείως λάθος κατεύθυνση αυτή η πολιτική. Η πολιτική μας έπρεπε να είναι, όπως θα αναφέρουμε στη συνέχεια, όπως θα αναγγείλατε, η μείωση του κόστους και όχι το να διατηρείται το κόστος και σε υψηλά επίπεδα για συγκεκριμένους λόγους που μπορούμε να εξηγήσουμε και μετά να ερχόμαστε να επιδοτούμε δηλαδή την εσχροκέρδεια, γιατί αυτό γίνεται. Εκείνο που βλέπω είναι ότι ο προϋπολογισμός, αυτός που κατατέθηκε, το σχέδιο προϋπολογισμού, προβλέπει για το 2023 3 ή 3,5 δις για την επιδότηση. Μα το 2022 μας λέγανε ότι θα δώσουν, ότι θα κοστίσει η επιδότηση, και μάλιστα υπενθυμίζω ότι θα είναι από το Μάρτιο και ύστερα 6 δις. Δηλαδή τι θα γίνει, θα μειωθεί στο μισό η επιδότηση? Ή σκοπεύουν, εν πάση περιπτώσει, να αυτά τα 3-3,5 δις να τα δώσουν το πρώτο εξάμηνο μέχρι τις εκλογές, ώστε το πρόβλημα να μεταφερθεί στην επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή. Εν πάση περιπτώσει, και με την επιδότηση, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, γι' αυτό παθαίνουν τα εγκεφαλικά οι καταναλωτές, είναι αυξημένο κατά 50-80%, ίσως και περισσότερο για τις επιχειρήσεις σε σχέση με αυτό που ήταν το 2021. Που σημαίνει, δηλαδή, μισό λεπτό, ότι αν μια επιχείρηση
κοιτάξει το τιμολόγιο το περσινό, ακόμη και με την επιδότηση φέτος, πάλι ψηλό θα είναι. Αυτό μου λέτε. Ψηλό, είναι σχεδόν διπλάσιο τώρα, με 80%. Μάλιστα. Έχω συγκεκριμένα παραδείγματα από το περιβάλλον, με εμπάση περιπτώσει, και από τους ανθρώπους με τους οποίους έρχομαι σε επικοινωνία. Άρα μην περιμένει πιο κάτω. Έχουν πει στην τηλεόραση, ακόμα και σε πώς το λένε, ρεπορτάζ τα οποία σκοπεύουν ίσως να υποστηρίξουν την πολιτική της επιδότησης και τα λοιπά, βγαίνουν άνθρωποι που έχουν φούρνους, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες, και λένε πόσο αυξημένος είναι ο λογαριασμός και πόσο έχει αυξηθεί το κόστος τους. Και εσείς το βλέπετε, και εμείς όταν πηγαίνουμε να παίρνουμε αυτή τη στιγμή ένα καφέ και να πληρώνουμε 3,5 και 4 ευρώ, όταν πληρώναμε 2 και 20, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν οφείλεται στο ότι εσχροκερδεί αυτός ο άνθρωπος που φτιάχνει τον καφέ, αλλά στο ότι έχουν αυξηθεί τα κόστη του. Και ποια κόστη έχουν αυξηθεί. Άρα, κύριε, μισό λεπτό, θα μας το πείτε αυτό. Θα μας το πείτε, αλλά για να καταλάβουμε, κύριε Παναγιωτάκη, και όλοι. Άρα, αν περιμένει τον τετραμηνιαίο με την επιδότηση να δει πάνω κάτω λογαριασμό πως πέρυσι, να το ξεχάσει. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Μάλλον αυτό πρέπει να καταλάβει. Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα, η μείωση του κόστους, λέτε εσείς, γίνεται? Η μείωση του κόστους γίνεται. Ο στόχος πρέπει να είναι η μείωση της χονδρικής τιμής. Και η χονδρική τιμή, όπως έχουμε ξαναπεί, διαμορφώνεται από το κόστος παραγωγής και από τη λειτουργία της αγοράς. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε και σε αυτά τα δύο. Πρώτον, να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Η μείωση του κόστους παραγωγής, όπως έχουμε ξαναπεί, θα γίνει αν μειωθεί κατά το δυνατόν η εξάρτησή μας από το φυσικό αέριο. Αρκεί να σας πω, και βέβαια να αντικατασταθεί, επειδή δεν μπορεί να αντικατασταθεί όλα από ανανεώσιμες πηγές, να αντικατασταθεί από τη λιγνητική παραγωγή. Αρκεί να σας πω ότι με μελέτη του Πολυτεχνείου, αν η Πτολεμαΐδα 5 λειτουργούσε το πρώτο εξάμηνο του 2022, τότε η χονδρική τιμή θα ήταν μειωμένη κατά 30 με 35%, που σημαίνει 1,1 με 1,3 δις ευρώ. Τι λέτε τώρα? Η Πτολεμαΐδα 5 μπορεί να έχει κόστος κάτω από 100 ευρώ τη μεγαβατόρα. Εμείς λυσάξαμε πώς θα είμαστε οι πρώτοι στην απολιγνητοποίηση. Ακριβώς. Μάλιστα. Ξέρετε, και ας το μάθουν οι ακροατές και οι ακροάτριες, ότι εξαιτίας άστοχων χειρισμών και εξαιτίας αυτής της περιβόητης απολιγνητοποίησης, την οποία έσπευσαν και διατυμπάνησαν, εν πάση περιπτώσει, πουλάμε λιγνίτη της Φλόρινας στη Βόρεια Μακεδονία και δεν το χρησιμοποιούμε για τη μονάδα τη δική μας. Είναι φοβερό. Έχουμε τη μονάδα αυτή και λειτουργεί αντιοικονομικά, αντί να λειτουργεί με το λιγνίτη που παράγεται στην περιοχή, με βάση σύμβαση την οποία είχαμε συνάψει εμείς με τον ιδιώτη, γιατί ιδιώτης δυστυχώς ή ευτυχώς, εν πάση περιπτώσει δυστυχώς για μένα, λειτουργεί το ορυχείο της περιοχής, το ορυχείο της Αχλάδας, με κόστος 16,5 ευρώ τον τόνο, και μετά το 2023 με κόστος 13,5 ευρώ τον τόνο. 13 ευρώ τον τόνο, συγγνώμη. Που σημαίνει κόστος παραγωγής πολύ κάτω από 25 ευρώ. Κόστος παραγωγής είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Και για όσους δεν κατάλαβαν, τώρα που ο Ζωρός ζορίζεται και τη βάζουν μπροστά, για εμπορική εκμετάλλευση θα είναι τον Ιανουάριο. Μη σκέφτεται κανείς ότι θα είναι αύριο. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ναι, βέβαια. Και πάνω απ' όλα, προσέξτε τα ορυχεία. Τα έχουν διαλύσει. Τα λειτουργούν τώρα όπως, χωρίς καμιά προοπτική, με τους εργολάβους που έχουν απομείνει, με ακατάλληλα μηχανήματα εξκαπτικά, γιατί τα κατάλληλα μηχανήματα της ΔΕΗ, επενδύσεις δισεκατομμυρίων, είναι κάθονται, που είναι κατάλληλα για τα ορυχεία τα δικά μας που είναι ιδιόμορφα, γιατί δεν δουλεύουν λήψη προσωπικού, γιατί έσπευσαν να δώσουν 35.000 ευρώ κίνητρα αποχώρησης και έφυγαν όλα τα στελέχη και όλη η τεχνική από τα ορυχεία. Και άντε τώρα να ξαναδημιουργήσεις, να ξαναμοντάρεις αυτό το σύστημα, ώστε να μπορεί να δουλεύει. Να λοιπόν πως θα πέφτει το κόστος. Άλλος τρόπος... Δεύτερον, πρέπει να μειωθεί συνολικά το κόστος της ΔΕΗ. Δηλαδή οι σπατάλες που γίνονται σήμερα, μπορώ να σας πω, δεν την αναγνωρίζω. Δεν την αναγνωρίζω, θλίβομαι που βλέπω τη ΔΕΗ. Κατάντησε σαν τα ανθρωπάκια που δείχνει η διαφήμιση της, ότι δήθεν θα μας μάθουν να καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια, ας πούμε. Μόνο επικοινωνία.
για την οποία ξοδεύονται ίσως και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, συν τα υπόλοιπα τα οποία έχουν ελεγχθεί, συν αυτά που είπα για τα ορυχεία. Μετά πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες γενικότερες με άλλες χώρες που το έχουν θέσει το ζήτημα για τη μείωση του κόστου των δικαιωμάτων διοξιδίου τα άνθρακα που βγαίνει από το λεγόμενο χρηματιστήριο των ρήπων. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε 60 και 70 ευρώ που σημαίνει κόστος επιπλέον πάνω από 100 ευρώ τη σημερινή συγκυρία που αυτό το κόστος φρενάρει όλη την ευρωπαϊκή οικονομία ή τουλάχιστον τις χώρες που έχουν λιγνητική αλλά και παραγωγή από φυσικό αέριο να πληρώνουμε τόσο υψηλά δικαιώματα διοξιδίου του άνθρακα και αυτό να επιβαρύνει το κόστος. Και πάμε στο επόμενο, στη λειτουργία της αγοράς. Αφού είμαστε υποχρεωμένοι λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει ανταγωνισμός στην ηλεκτρική ενέργεια, η οποία διατίθεται ως εμπόρευμα, αλλά επιτρέψτε μου να πω, διατίθεται ως εμπόρευμα, εντάξει, αλλά δεν πάβει να είναι κοινωνικό αγαθό. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι το τυχαίο εμπόρευμα, δεν είναι είδος πολυτελείας. Σωστά. Άρα θα πρέπει η τιμή διάθεσης του να είναι ελεγχόμενη, να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλή και βέβαια προσιτή σε όλους τους πολίτες και να συμβάλλει και στην πρόοδο της κοινωνίας και στη διατήρηση του πολιτιστικού μας επίπεδου αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν αυστηρότατοι έλεγχοι, είμαι σε θέση να το ξέρω, έχω τις επαφές μου και τη γνώση που είναι, πώς να το πει κανείς, η κοιτίδα, η πρωτεύουσα του καπιταλισμού, έτσι, και της αγοράς. Λοιπόν, δεν μιλάνε για αγορά ζούγκλα, όπως είναι σήμερα, αλλά για ρυθμισμένη αγορά. Ακριβώς αυτή την έκφραση, όταν λέμε άνοιγμα της αγοράς, δεν εννοούμε ζούγκλα, μου είχε πει το 2015 σε επικοινωνία μου ο τότε Γενικός Διευθυντής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ντομινίκ Κριστορί. Με αυστηρούς ελέγχους καταφέρανε και διορθώσανε αυτό που τους είχε συμβεί στο Τέξας. Θυμόσαστε που είχε ξεφύγει η κατάσταση πέρυσι. Πληρώνανε υπέρογκα ποσά οι καταναλωτές, είχαν εκτιναχθεί τα κόστη στα ύψη και είχαν πάθει και blackout. Εδώ τι γίνεται? Εδώ λοιπόν δεν ελέγχεται τίποτα. Τίποτα. Εδώ λοιπόν πρέπει να ελέγξουμε τις προσφορές. Πρέπει να ελέγξουμε το κόστος. Να ελέγξουμε το κόστος του φυσικού αερίου. Το κόστος το λιγνητικό. Να μπει πλαφόν στο κέρδος των μονάδων, πλαφόν, δηλαδή όταν θα κάνει κάποιος προσφορά, αυτά είναι στα πλαίσια της αγοράς, προσέξτε, δεν είναι κάτι που... Extreme, ναι. Λοιπόν, όταν προσφέρεις, κύριε, μια συγκεκριμένη, από μια συγκεκριμένη μονάδα, πρέπει η ΡΑΕ και ο ΑΔΜΙΕ, και από λειτουργός της αγοράς να γνωρίζουν το κόστος και να σου βάζουν ένα πλαφόν στο κέρδος, να σου πει ότι δεν μπορεί να προσφέρεις πάνω από 10%. Πρέπει να απεξαρτηθεί η χοντρική τιμή αυτή που βγαίνει από το χρηματιστήριο από την ακριβότερη μονάδα, που τώρα οι ακριβότερες μονάδες είναι αυτές του φυσικού αερίου. Είναι αυτό που λέμε απεξάρτηση από το φυσικό αέριο. Μπορεί μόνο από την απεξάρτηση από το φυσικό αέριο και χωρίς τον έλεγχο που σας είπα, μπορεί να μειωθεί η χοντρική τιμή κατά 30 με 35%. Δεν είναι νούμερα στον αέρα αυτά που σας λέω, πιστέψτε με. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν υπάρξει και έλεγχος, αυτός που σας είπα προηγουμένως σε όλα τα κόστη, μπορεί το κόστος να περιοριστεί κάτω από το μισό που είναι σήμερα. Και βέβαια τότε θα είναι κάτι πολύ πιο εφικτό και να επιδοτήσεις και να κάνεις και στοχευμένες επιδοτήσεις ώστε ακόμα και αυτό το κόστος το οποίο παραμένει ψηλό να μην είναι απαγορευτικό για την κοινωνία και για την οικονομία. Και βέβαια θα πρέπει, εδώ είναι καθοριστικός ο ρόλος της ΔΕΗ. Τέσσερις είναι εκείνοι που προσφέρουν στο χρηματιστήριο κάθε μέρα. Τέσσερις. Ένας από αυτούς είναι η ΔΕΗ και είναι ο ισχυρότερος παίκτης. Η ΔΕΗ λοιπόν, αντί να σέρει το χορό των αυξήσεων προς τα πάνω, θα πρέπει να τραβάει τις τιμές προς τα κάτω, παίζοντας τον κοινωνικό της ρόλο. Γιατί εγώ δεν απαλλάσσω, προσέξτε, δεν απαλλάσσω από τις ευθύνες της στη διοίκηση και την κυβέρνηση, επειδή έχει μειωθεί από το 51% το ποσοστό στο 34%. Μπορούν και με το 34%, όπως κάνουν άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι τόσο σωστά, εν πάση περιπτώσει,
να κάνουν, να κάνουν και το σωστό. Εσείς... Γιατί αλλιώς, αν μας, βέβαια δεν το έχουν ισχυριστεί, αλλά θα είναι το οξύμορο, ξέρετε, να μας πούνε, μα δεν μπορούμε να κάνουμε, πρέπει οπωσδήποτε να βλέπουμε και τους μετόχους μας, αφού έχουμε μόνο 34%. Τότε θα μοιάζουν σαν τον πατροκτόνο που μετά διαμαρτύρεται γιατί είναι ορφανός. Εντάξει, να βλέπουν τους μετόχους, να βλέπουν τα μπόνους και πάει λέγοντας. Δεν μου λέτε, το πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι εφικτό? Ή το θεωρείτε ότι... Θέλω να το καταλάβω. Νομίζω ότι δεν το έχουν πολύ καθαρό και αυτοί που το προτείνουν. Άλλωστε, αυτό που λέγεται σήμερα ότι μέχρι την Πέμπτη θα παρουσιάσουν την τεχνική πρόταση. Μάλιστα. Πώς θα γίνει αυτό. Από πρώτη άποψη σας λέω ότι καλό θα ήταν, αλλά δεν το βλέπω πώς μπορεί να γίνει. Δηλαδή, τι θα πούνε στον προμηθευτή, ότι εγώ δεν σου δίνω τιμή παραπάνω από τόση? Θα τους πει, άλλωστε και εγώ δεν σου δίνω αέριο, γιατί βρίσκει αλλού να το πουλήσει. Είναι πολύ απλό. Είτε αυτό είναι το ρώσικο, είτε είναι το αλγερινό, είτε είναι το καταριανό, είτε είναι το αμερικάνικο. Άρα καλό το επικοινωνιακό λέτε, αλλά να δούμε στην πράξη αν περπατάει κάτι τέτοιο. Πάντα είναι επικοινωνία. Όταν τους βλέπω, με συγχωρείτε, θα σας εκμυστηρευτώ κάτι, λίγο εκνευρίζομαι. Όταν τους βλέπω έτσι χαμογελά, αυτούς να γελάνε και να αλληλοσυγχαίρονται, τη στιγμή κατά την οποία οι λαοί της Ευρώπης, όλης της Ευρώπης αυτή τη στιγμή υποφέρουν. Όταν η ευρωπαϊκή οικονομία φρενάρει, μπαίνει σε ύφεση, όταν μπαίνουμε σε κινδύνους τέτοιους, ας πούμε, και να μην παίρνονται αποφάσεις, γιατί ο καθένας, ας πούμε, είτε είναι προσκολλισμένος σε δόγματα, είτε γιατί κοιτάζει τα εγωιστικά συμφέροντα της χώρας του, είτε γιατί τον ενδιαφέρει μόνο να πετάει κάποιες ρουκέτες, ας πούμε, και όχι να βγαίνει κάτι ουσιαστικό, πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει και ποιο μέλλον μπορεί να υπάρχει για την Ευρώπη με τέτοιους παράγοντες, ας πούμε, που ηγούνται και καθορίζουν τις τύχες μας αυτή τη στιγμή. Κύριε Παναγιωτάκη, λέει ο φίλος μου Αλέξανδρος, καλημέρα, λέει στον κύριο Παναγιωτάκη. Μπορεί να μας πει χοντρικά ένα κόστος από την απόφαση να καταργήσουμε πρόωρα τους λιγνίτες στην πατρίδα μας? Το έχει πρόχειρο, λέει, το έχει ψάξει. Κοιτάξτε, εκείνο που είχα αρθρογραφήσει, αν θυμόσατε, από το 20 και από το 21, με τις τότε τιμές του φυσικού αερίου έλεγα ότι θα πληρώνουμε γύρω στα 450 με 500 εκατομμύρια, θα επιβαρύνεται το εμπορικό μας ισοζύγιο λόγω της κατάργησης της λιγνητικής παραγωγής. Και ότι αν αυτά τα χρήματα θα τα κερδίζαμε αν είχαμε μια αλληλογισμένη και με βάση τις δυνατότητές μας λιγνητική παραγωγή. Τώρα καταλαβαίνετε ότι αυτό αφορούσε τιμές φυσικού αερίου 30 ευρώ. Τιμές φυσικού αερίου 200 ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό οχταπλασιάζεται. Μάλιστα. Ο Αντώνης λέει να το πούμε απλά, οι περίεργες αποφάσεις για πολυλιγνητοποίηση και άπε καθοδηγούνται από ιδιωτικά συμφέροντα. Άλλο πράγμα να ανεβαίνει η τιμή του λογαριασμού 20% και άλλο 200%. Ο φίλος ο Κούλης λέει καλημέρα στον κύριο Παναγιωτάκη. Μα αν λειτουργούσε η Πτολεμαϊδα 5, ρίχνοντας τιμές 30%, κάποιοι θα είχαν χρήματα και κάποιοι επενδυτές δεν μπορούσαν να επενδύσουν. Υπάρχει ευρωπαϊκό και κατ' επέκταση ελληνικό φαγοπότη και ως πού θα πάει αυτό? Πώς σταματάει αυτό? Έχει δίκιο. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Αυτό θα αντικαταστούσε αέριο. Σαφές. Ένα ερώτημα ανθρώπινο. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, εγώ μένω στη Φλόρινα, κύριε Παναγιωτάκη. Μάλιστα. Έχω 4 ανήλικα παιδιά, εκ των οποίων τα 2 είναι κάτω των 4. Το χειμώνα επί σειρών εβδομάδων, ως γνωστόν, στη Φλόρινα η θερμοκρασία αγγίζει τους -15 ή -20. Ποιος είναι αυτός που θα καθορίσει πότε ακριβώς θα κόβεται το ρεύμα, άρα κατ' επέκταση και η θέρμα σε ένα τέτοιο σπίτι και μια τέτοια οικογένεια? Και στην τελική δεν χρωστάω κιόλας, πληρώνω αυτά τα δυσβάσταχτα, αλλά τα πληρώνω κανονικά. Κανείς δεν τα χρωστάει. Και θα προσθέσω στο φίλο από τη Φλόρινα ότι αν λειτουργούσε σωστά ο σταθμός της Μελίτης και το ορυχείο της Αχλάδας, θα υπήρχαν 3.000 θέσεις εργασίας και περισσότερες έμεσες θέσεις εργασίας σε αυτή την ακριτική περιοχή. Και ο φίλος καταλαβαίνει τι σημασία έχει αυτό για την περιοχή, για τα μεγέθη της περιοχής. Θέλω να προσθέσω κάτι, δεν είπαμε για τα θέματα της Λιανικής. Μέχρι πριν από λίγους μήνες η Λιανική έχανε, αλλά το τελευταίο διάστημα η Λιανική θα έλεγα ότι σχροκερδεί και αυτή. Αρκεί να σας πω ότι το Σεπτέμβρη η τιμή, η ΔΕΗ πουλούσε με 0,78. Όταν το κόστος ήταν 0,43 το μέσο κόστος.
Δηλαδή η ΔΕΗ έστειλε το χορό προς τα πάνω, προς τα πάνω, και βέβαια ήξερε ότι θα γίνουν αυτές οι επιδοτήσεις από το κράτος, δηλαδή στην ουσία επιδοτήσαμε τα κέρδη της ΔΕΗ και των άλλων. Πρέπει να μπει πλαφόν και στα κέρδη της Λιανικής. Δεν μπορεί να μείνει μόνο η χονδρική. Παρεμβάσεις και στη χονδρική και στη Λιανική. Α, πάνε πακέτο λέτε για σας. Να σας πω κάτι. Ναι. Τον Αύγουστο, όταν καθορίσανε την τιμή του Σεπτεμβρίου, ναι, ήταν κάτι που είναι αβέβαιο και κάτι που είναι σίγουρο. Το αβέβαιο ήταν η τιμή του φυσικού αερίου. Εκεί να το καταλάβω, να βάλουν και μια επισφάλεια και να πούνε ότι βάζω και ένα 10-15%, μήπως πέσω έξω και χάσω, και βέβαια αν είμαι σωστός, τον επόμενο μήνα αυτό να το επιστρέψω στους καταναλωτές, αν είμαι σωστός. Έτσι, αλλιώς εισηγεία των κορόιδων, οι οποίοι πληρώσανε. Εκείνο που ήταν σίγουρο όμως είναι ότι πέφτει η ζήτηση το Σεπτέμβριο. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας με την μικρότερη ζήτηση, όπως είναι και ο Μάιος. Διότι λόγω του κλίματος, του δικού μας, δεν δουλεύουν τα κλιματιστικά, είναι ακόμα μεγάλη μέρα κλπ. Αν δείτε τις καμπύλες κάθε χρόνο, άρα το ξέρανε. Με την πτώση της ζήτησης σημαίνει ότι αυτό, το ισοζύγιο με την προσφορά, είναι, μπορεί να οθήσει τις τιμές προς τα κάτω. Και πράγματι έτσι έγινε. Το κόστος ήταν γύρω στα 430 ευρώ τη μεγαβατόρα. Γιατί η ΔΕΗ να βάλει 680 και να προβλέψει? Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Παναγιωτάκη, και αυτό που είπατε, ότι αν δεν σύρει ο μεγάλος παίκτης σε αυτή την αγορά, η ΔΕΗ τους υπόλοιπους, ποιος θα τους σύρει? Αυτό καταλαβαίνω με αυτό που μου λέτε. Η ΔΕΗ θα τους σύρει, και δεύτερον το δημόσιο, το δεύτερο η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, ο υπουργός και η ΡΑΕ. Υπάρχουν εργαλεία, σας λέω. Υπάρχουν εργαλεία. Αν θες να τα χρησιμοποιήσεις. Μάλιστα. Αν θες να τα χρησιμοποιήσεις. Λέει ο φίλος ο Νικόλας, καλημέρα, λέει στον κύριο Παναγιωτάκη. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα τιμών ηλεκτρικής ενέργειας ανά μεγαβατόρα, η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν τιμές γύρω στα 150 ευρώ, όταν η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μέση τιμή τα 400. Αυτό συμβαίνει, ρωτάει, επειδή οι δύο αυτές χώρες έχουν στο μείγμα πολλές ΑΠΕ, ή γιατί έχουν εξαιρεθεί από το χρηματιστήριο, ή και για τους δύο λόγους? Εμείς που έχουμε τόσες ΑΠΕ ως χώρα εγκατεστημένες και είχαμε κάθε λόγο να ζητήσουμε εξαίρεση, γιατί δεν το κάναμε? Λοιπόν, είναι αυτό που έχω πει, που έχουμε πει πολλές φορές και έχει ασκηθεί και κριτική, ότι όταν οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι, απειλώντας μάλιστα με ρήξη την Ευρωπαϊκή Ένωση, επέτυχαν να μπορούν να κάνουν την αγορά τους έτσι ώστε να μην εξαρτάται από το φυσικό αέριο η τιμή, εμείς δεν τους ακολουθήσαμε. Λοιπόν, έχει απεξαρτηθεί η χοντρική τιμή στην Πορτογαλία και στην Ισπανία από την τιμή του φυσικού αερίου. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι αν είχε απεξαρτηθεί και στην Ελλάδα, θα είχαμε τουλάχιστον 30-35% μειωμένη χοντρική τιμή. Σε ό,τι αφορά στις ΑΠΕ, έχουν και αυτές πολλές ΑΠΕ, όπως έχουμε και εμείς. Τα συστήματά τους είναι ίσως λίγο πιο ισχυρά και διασυνδεδεμένα με προηγμένες χώρες της Ευρώπης, με ισχυρά συστήματα, και γι' αυτό μπορεί να τα βάζουν, ίσως να βάζουν τις ΑΠΕ περισσότερες ώρες να δουλεύουν, χωρίς την τεράστια αποθήκευση που χρειάζεται. Αλλά το κύριο ζήτημα είναι αυτό που σας είπα, η επεξάρτηση από το φυσικό αέριο. Λέει ο φίλος ο Νίκος από το Λονδίνο, καλημέρα, λέει κύριε Παναγιωτάκη, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν οδηγούμαστε σε σοβαρές πιθανότητες να έχουμε διακοπές ρεύματος στην Ελλάδα? Υπό τις παρούσες συνθήκες όχι. Αν όμως διακοπεί το ρεύμα, η παροχή αερίου από τη Ρωσία, αυτό δεν μπορούμε να το αντικαταστήσουμε. Μάλιστα. Ο φίλος ο Βασίλης λέει εδώ, κύριε Παναγιωτάκη, είναι φαινομενικά άσχετη με το αντικείμενό σας η ερώτηση, αλλά για να δούμε πώς λειτουργεί, επειδή είπατε για θέμα πολιτικής βούλησης, το κράτος. Το πετρέλαιο σήμερα βρίσκεται πιο κάτω από όσο είχε την ημέρα της εισβολής στην Ουκρανία. Αρκετά πιο κάτω για να καλύψει την υποτίμηση του ευρώ εναντίον του δολαρίου. Τα καύσιμα όμως εξακολουθούν να πωλούνται στα βενζινάδικα σαν να μην έχει υπάρξει καμία μείωση. Μήπως βολεύουν οι υψηλότερες τιμές γενικώς, επειδή τα φορολογικά έσοδα που εισπράττονται είναι περισσότερα και έτσι λέμε ότι κάνουμε και επιδοματική πολιτική? Έχει πολύ λογική αυτό το συμπέρασμα της ακροάτριας. Ακροατής, ναι, ναι. Θα προσθέσω, ναι, ακροατής ήταν. Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη, θα προσθέσω.
διαπιστώσω ότι έχει ασκηθεί σοβαρότατη κριτική στην εσχροκέρδεια των διελιστηρίων. Για αυτό το ζήτημα που είπε. Μάλιστα. Τώρα, στο διατάφτα, κύριε Παναγιωτάκη, επειδή έρχεται ο χειμώνας. Κανείς, ακόμη και τους μετεωρολόγους που ρωτάς, σου λέει μπορεί να είναι πιο ήπιος, μπορεί να είναι πιο δυνατός. Θα έχει πικ, έχει διαφοροποιήσεις στα ορεινά από τα παιδινά, στη βόρειο, από την κεντρική και την νότιο Ελλάδα. Έχει πολλές διαφοροποιήσεις κατάσταση. Πώς πρέπει, κατά τη γνώμη σας, όλα αυτά που προτείνετε να λειτουργήσουν και πόσο άμεσα? Μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα? Θα μπορούσαμε να δούμε θεαματική βελτίωση όταν ανοίγουμε το λογαριασμό, μην παθαίνουμε έμφραγμα και εγκεφαλικό, αν αυτά λειτουργούσαν? Βεβαίως, σε πολύ μικρό διάστημα και με μια διαρκή πρόοδο θα μπορούσαμε να έχουμε σημαντική μείωση. Θα μπορούσαμε. Υπό την προϋπόθεση ότι θα αλλάξει ο στόχος και το μείγμα της ασκούμενης πολιτικής. Και ένα τελευταίο ερώτημα από το φίλο μου τον Γρηγόρη. Λέει εδώ, κύριε Παναγιωτάκη, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ούτε στην Ελλάδα ούτε σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν αντιληφθεί ότι τίθεται θέμα επιβίωσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων και προτιμούν τα παιχνίδια και τις επικοινωνιακές ρεκλάμες παρά τη σωτηρία των ίδιων των πολιτών. Νομίζετε ότι αυτό δεν θα φέρει κοινωνικές εκρήξεις? Αυτό είναι θέμα κοινωνιολόγων. Κατά τη γνώμη μου θα φέρει. Το θέμα είναι πού θα οδηγηθούν αυτές οι κοινωνικές εκρήξεις. Αν οδηγηθούν σε ακρότητες προς την οπισθοδρόμηση ή στη βία ή προς την πρόοδο. Εδώ είναι η ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων. Θέλω να μιλήσετε και μια πορεία με την εμπειρία που έχετε χρόνια. Όλη αυτή η κατάσταση, κύριε Παναγιωτάκη, είναι θέμα του ασταθούς περιβάλλοντος λόγω μόνο συγκρούσεων, πολέμων κτλ. Ή ειδικά στην Ευρώπη είναι και μία λάθος στρατηγική γρήγορης, βίαιης κατά πολλούς μετατροπής σε ενεργειακή ουδετερότητα μιας περιοχής όπως η Ευρώπη, χωρίς να είναι διασφαλισμένο το αύριο? Δεν θα πω, η δική μου άποψη είναι ακριβώς, είναι το δεύτερο σκέλος, αλλά αυτή την άποψη την έχουν διατυπώσει πολύ έγκριτοι παράγοντες και Έλληνες επιχειρηματίες και άλλοι επιχειρηματίες και πολιτικοί σε επίπεδο Ευρώπης. Η στρατηγική της Ευρώπης, η ενεργειακή, είναι σε λάθος κατεύθυνση και υπαγορεύεται από συγκυριακά συμφέροντα και λόμπις.